Αρχικά οι σταυροφόροι ήταν προσκυνητές. Μετά πήραν το χαρακτήρα εθελοντικών ταγμάτων για την απελευθέρωση της Ισπανίας από τους Άραβες. Ουσιαστικά οι σταυροφορίες οριοθετούν την αφύπνιση των χριστιανών της Δύσης μπροστά στην ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση του Ισλάμ, όχι μόνο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και στη Νότια Ευρώπη. Όλες οι σταυροφορίες, λόγω του αρχικού θρησκευτικού χαρακτήρα τους, οργανώθηκαν και έδρασαν με την ενίσχυση κάποιου Πάπα. Λαϊκοί ιερείς περιφέροντας τις επαρχίες, εξορκίζοντας τα πλήθη να γίνουν σταυροφόροι, μαχητές για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους άπιστους. Μυθικό παραμένει το όνομα του Πέτρου του Ερημίτη, του λαϊκού ιεροκήρυκα, που με την παρότρινση του Πάπα Ουρβανού του Δεύτερου ξεσήκωσε λαό και άρχοντες για την πρώτη σταυροφορία. Και πράγματι, η παραθαλάσσια Συρία και η Παλαιστίνη θα γίνουν φράγκικες αποικίες, και τα Χριστούγεννα του 1100, στο ναό της Παρθένου στη Βιθλεέμ, ο Φράγκος Φεουδάρχης της Βουλώνης, Βαλδουίνος, στεφόταν βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, η εδραίωση της εξουσίας των Λατίνων στη Μέση Ανατολή υπήρξε επισφαλής λόγω των συνεχών επιθέσεων των μουσουλμάνων, οι οποίοι το 1187 με τα στρατεύματα του Άραβα Σαλαντίν εξανάγκασαν τους Φράγκους να εγκαταλείψουν την Ιερουσαλήμ. Η τέταρτη σταυροφορία ξεκίνησε και πάλι με τα φλογερά κηρύγματα κάποιου περιπλανόμενου ιεροκήρυκα, ονόματι Φούλκ του Νουγί, ο οποίος κάτω από την καθοδήγηση του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου θα παρακινήσει τους άρχοντες της Κεντρικής και Βορείου Γαλλίας να προβούν σε μια νέα σταυροφορία με απότερο σκοπό την εκ νέου κατάληψη της Ιερουσαλήμ. Πράγματι, εκκεντρικοί φεουδάρχες όπως ο κόμις της Καμπανίας Τιμπό, ο κόμις της Φλάνδρας Βαλδουίνος, ο Όθων Δελαρός και άλλοι ανταποκρίθηκαν στα κηρύγματα του Φούλκ και στα μέσα του 1201 αντιπροσωπεία Γάλλων Βαρώνων ξεκινούσε από τη Λιόν για τη Βενετία. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη διαθαλάσσης εκστρατεία και την άλωση Αιγυπτιακών πόλεων, οι οποίες θεωρούνται το πιο ευάλωτο σημείο της αραβικής επικράτειας στη Μέση Ανατολή. Οι Φράγκοι φεουδάρχες ζητούν από τον ανώτατο άρχοντα της Ενετικής Θαλασσοκρατορίας τη χορήγηση των αναγκαίων σκαφών για τη μεταφορά των στρατευμάτων στην Ανατολή. Ο δόγης της Βενετίας, Ερίκος Δάνδολος, δέχεται καταρχήν την πρόταση, αλλά θέτει όρους σχεδόν παράλογους. Για τη διάθεση του στόλου και των αναγκαίων εφοδίων ζητά υπέρογκα ποσά, κάπου 85.000 αργυρά δουκάτα κολονίας και επιπλέον το 1/3 των κατακτήσεων της σταυροφορίας. Ήταν ένας ελιγμός με απότερο σκοπό την υποταγή της τέταρτης σταυροφορίας στα δικά της πολιτικά σχέδια. Με άλλα λόγια, η Βενετία διέβλεπε στη σταυροφορία ετούτη μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να επιδράμει κατά του Βυζαντίου, με το οποίο είχε ανοιχτούς λογαριασμούς. Έτσι, σιγά σιγά, ο Ερίκος Δάνδολος καλλιεργεί στους αρχηγούς των σταυροφόρων την ιδέα της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης. Όσο για τον Πάπα Ινοκέντιο τον Τρίτο, ετούτος με τη σειρά του τρέφει κρυφές ελπίδες για την εξάπλωση της παπικής εξουσίας σε όλο το χριστιανικό κόσμο, Ανατολής και Δύσης. Ύστερα από πολλές αναβολές και υπαναχωρήσεις, οι ηθήνοντες των σταυροφορικών ταγμάτων δέχονται το ενετικό σχέδιο. Στις 8 Νοεμβρίου του 1202, ο στόλος των σταυροφόρων απέπλευσε από τη Βενετία, κατευθυνόμενος προς τη Ζάρα, που ήταν ένα καστρικό λιμάνι της Αυστριακής Δαλματίας, του οποίου οι ναυτικές δυνάμεις συχνά πυκνά παρεμπόδιζαν και ενίοτε ελίστευαν τα ενετικά πλοία. Η άλωση της Ζάρας στις 15 του ίδιου μήνα από τους σταυροφόρους έχει μείνει στην ιστορία σαν ένα θλιβερό επεισόδιο βίας και αίματος. Εδώ στη Ζάρα, κάθε προσκυνητής της τέταρτης σταυροφορίας είχε βγάλει τη μάσκα, αποκαλύπτοντας κατά τρόπο κοινικό το αληθινό του πρόσωπο. Έφνης μια οικογενειακή διαμάχη των διεκδικητών του Βυζαντινού θρόνου της Κωνσταντινούπολης ήρθε σαν απομηχανής θεός για να προσφέρει στους ενετούς την ευκαιρία για την εφαρμογή του σχεδίου τους,
το οποίο απέβλεπε στην κατάλυση του Βυζαντινού κράτους. Στη Ζάρα εμφανίστηκε προερχόμενος από τη Γερμανία ο εξόριστος διάδοχος του θρόνου του Βυζαντίου, Αλέξιος ο Τέταρτος, γιος του Ισαάκιου Αγγέλου. Ο Αλέξιος διεκδικούσε το θρόνο, μια και ο πατέρας του Ισαάκιος ήταν τυφλός. Είχε τυφλωθεί από αδερφικό χέρι και σύμφωνα με τα βυζαντινά έθιμα ένας τυφλός δεν μπορούσε να ανέβει στον αυτοκρατορικό θρόνο. Αυτός που είχε εκθρονήσει και τυφλώσει τον Ισαάκιο Άγγελο ήταν ο νυν αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Αλέξιος Άγγελος ο Τρίτος, τον οποίο φυσικά οι δύο πρώτοι θεωρούσαν σφετεριστή του θρόνου. Εδώ στη Ζάρα, ο Αλέξιος ο Τέταρτος υποσχέθηκε στους Λατίνους σταυροφόρους υπέρογκα ποσά, προκειμένου να τον βοηθήσουν με τα όπλα τους να επανέλθει στην εξουσία. Λίγες μέρες μετά την άφηξη του Αλέξιου στην αιματοβαμμένη Ζάρα, ο στόλος απέπλευσε κατευθυνόμενος προς το Δυράχιο, όπου έγινε και η ανακήρυξη του Αλεξίου σε αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Ακολούθως, οι μοίρες του στόλου των Σταυροφόρων συναντήθηκαν στην Κέρκυρα και τέλος, στις 24 Ιουνίου του ιδίου χρόνου, τα ενετικά καράβια εισχωρούσαν στον Ελίσποντο και στην Προποντίδα, αγγίζοντας τις πύλες της Βυζαντινής πρωτεύουσας. Περιέργως, και παρότι το Βυζάντιο δεν ήταν έτοιμο για μάχη, όταν άρχισε η επίθεση κατά της βασιλεύουσας, ο στρατός αντιστάθηκε. Ωστόσο, μετά από τη λυσόδη επίθεση της 17ης Ιουλίου, η άμυνα κάμφθηκε. Ο σφετεριστής του στέματος λιποτάκτησε και ο θρόνος περιήλθε στον Αλέξιο και στον τυφλό πατέρα του Ισαάκιο. Ωστόσο, οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τον νέο αυτοκράτορα στους σταυροφόρους δεν στάθηκε δυνατόν να τηρηθούν και οι τελευταίοι επιδόθηκαν σε βιαιοπραγίες και λαιλασίες. Ο λαός της πόλης άρχισε να αγανακτεί, θεωρώντας υπεύθυνο για όλη την κατάσταση τον νέο αυτοκράτορα. Ο Αλέξιος κατηγορήθηκε σαν επέσχυντος προδότης της πατρίδας του και της Ορθοδοξίας. Το Φεβρουάριο του 1204, οργανωμένα επεισόδια υποκινούμενα από τον τυχοδιώκτη αριστοκράτη Νικόλαο Καναβό, γρήγορα πήραν τη μορφή εξεγέρσεως. Ακολούθως, κάποιος άλλος μνηστήρας του θρόνου, ο Αλέξιος Δούκας, ο επωνομαζόμενος Μούρτζουφλος, βρήκε την ευκαιρία να εκθρονήσει τους αγγέλους. Δυστυχώς, ο τόσο φιλόδοξος Αλέξιος Άγγελος ο Τέταρτος υπήρξε άτυχος. Όχι μόνο έχασε το θρόνο, αλλά έφυγε από αυτόν τον εφήμερο κόσμο στραγγαλισμένος, παρασέρνοντας τον τάφο και τον υπερήλικα και αόματο πατέρα του. Η ώρα της ολοκληρωτικής κατάληψης της πόλης από τους Ενετούς και τους Φράγκους Σταυροφόρους είχε πλησιάσει. Στις 6 Απριλίου αρχίζει η μεγάλη έφοδος των Σταυροφόρων και 6 μέρες αργότερα η βασιλεύουσα υποκύπτει. Η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης που ακολουθεί δεν έχει το προηγούμενό της στην ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης. Ενετοί, Γάλλοι και Φλαμανδοί συναγωνίζονται ο ένας τον άλλον στην κλοπή, τη σφαγή και τον αφανισμό μιας πρωτεύουσας που κοσμούσε τη χριστιανοσύνη επί 10 αιώνες. Ακόμα και η Σαρακινή θενάταν περισσότερο σπλαχνική, παρατηρεί περίλυπος ο Βυζαντινός ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης. Τότε και συγκεκριμένα στις 9 Μαΐου του 1204 ανακηρύσσεται αυτοκράτορας πλέον της Κωνσταντινούπολης ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας, ο οποίος ιδρύει την αυτοκρατορία της Νέας Φραγκίας ή τη Λατινική Αυτοκρατορία όπως ονομάστηκε. Και πέραν
του καινούριου αυτοκράτορος εγκαθίσταται και καινούριος πατριάρχης, διότι ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολος αποχωρεί και αυτός με τη σειρά του. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό στο διάστημα που διαρκεί η Λατινική Αυτοκρατορία ως τον Ιούνιο του 1261 είναι ότι οι Βενετοί διεκδικούν περισσότερο τα λιμάνια των ευρύτερων περιοχών, ενώ οι Φράγκοι έχουν ως στόχο τη διεκδίκηση της ενδοχώρας. Ακολούθησε ο διαμελισμός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Με βάση το Παρτίτιο τη Ρωμάνα, ένα πίνακα διανομής των ελληνικών επαρχιών, ολοκληρώνεται ο κατακαιρματισμός του Βυζαντινού κράτους. Έλαβαν σαν φέουδα διάφορες περιοχές, όπως ο Μάρκος Ανούδο που έγινε κυρίαρχος των ελληνικών νήσων, δημιουργώντας το δουκάτο του αρχιπελάγους με πρωτεύουσα την Άξο. Στη Μεγαλόνησο οι Ενετοί θα χτίσουν θεόρατα επιβλητικά τείχη και φρούρια, που θα τους εξασφαλίσουν αν όχι την αιώνια κυριαρχία, σίγουρα όμως μια συνθήκη κατοχής που θα κρατήσει 400 περίπου χρόνια. Τα παλιά βυζαντινά κάστρα, οι ακροπόλεις των αρχαίων πολισμάτων, ανακαινίζονται, τροποποιούνται και παίρνουν τη μορφή δυτικών φρουρίων για την άμυνα και ασφάλεια των νέων αφεντάδων. Οι Φράγκοι, εκτός από τη Θεσσαλονίκη και την κεντρική Ελλάδα, κατέλαβαν το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Ένα από τα πλέον λαμπρά λατινικά πριγκιπάτα υπήρξε εκείνο της Αχαΐας, με πρωτεύουσα την Ανδραβίδα. Ο Γοδεφρίδος Βιλεαρδουίνος διήρεσε το Μοριά σε 12 βαρονίες. Οι βαρόνοι μαζί με τους υποτελείς, Λίζιους, αποτελούσαν κούρτη, δηλαδή βουλή. Η Βουλή ήταν όχι μόνο το συμβούλιο του ηγεμόνα, αλλά είχε εξουσίες δικαστηρίου και αποφάσιζε για φεουδαλικά ζητήματα. Για να θεμελιωθεί η νέα τάξη πραγμάτων, δεν αρκεί η δύναμη των όπλων. Έτσι οι Φράγκοι θα επιβάλλουν και το δικό τους θρησκευτικό δόγμα, του καθολικισμού. Πλάι στις 12 βαρονίες ίδρυσαν και 7 εκκλησιαστικές. Της Ολένας, Μεθόνης, Κορώνης, Βελίγος της Αμικλών,
Λακεδαιμονίας και Πατρών. Η Αγία Σοφία, ο καθεδρικός ναός του Επισκόπου της Ολένας, χτίστηκε στην Ανδραβίδα, την πρωτεύουσα του πριγκιπάτου της Αχαΐας, όπου υπάρχει και το οικόσημο των Βελεαρδουίνων. Επί Γουλιέλμου Βιλεαρδουίνου, το πριγκιπάτο της Αχαΐας κυκλοφόρησε και δικό του νόμισμα. Εδώ, στο κάστρο του Χλωμουτσίου, λειτουργούσε νομισματοκοπείο, κόβοντας τα γνωστά τορνέζια, μια παραλλαγή των φράγκικων νομισμάτων της Τούρ. Το κύριο χαρακτηριστικό της περίοδου αυτής, λίγο πριν και μετά την τέταρτη σταυροφορία, το οποίο μπορεί κανείς να επισημάνει, είναι η αλληλοδιείσδυση η οποία παρατηρείται ανάμεσα σε Δύση και Ελληνισμό, ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή. Η αλληλοδιείσδυση αυτή παρατηρείται ήδη μέσα από τις ιδιότυπες πολεμικές επιχειρήσεις και πρώτης τέταρτης σταυροφορίας, οι οποίες παρασκηνιακά ως ένα σημείο ευνοήθηκαν κατά καιρούς και από τους ίδιους τους Βυζαντινούς άρχοντες. Πέρα από αυτό όμως, η αλληλοδιείσδυση εδραιώνεται και μέσα από τους ιδιότυπους γάμους οι οποίοι θα επακολουθήσουν ανάμεσα στην αριστοκρατία της εποχής, ανάμεσα στους Βυζαντινούς άρχοντες, ανάμεσα στους άρχοντες της Δύσης και μέσα από τις καινούργιες οικογένειες οι οποίες προκύπτουν. Η αλληλοδιείσδυση αυτή παίρνει καινούργιες διαστάσεις. Ανατρέχοντας στην εποχή αυτή θα μπορούσε κανείς να επισημάνει και θετικά και αρνητικά στοιχεία ή συμπεράσματα, αν θέλετε. Εκτιμώ ότι τα θετικά στοιχεία είναι πολύ περισσότερα. Αναφέρομαι ιδίως στις πολιτιστικές σχέσεις, στις νέες πολιτιστικές τάσεις που αφομοιώνονται εκατέρωθεν και προετοιμάζουν και αυτή την μεγαλύτερη διαχρονικά επαφή και εξοικείωση του ελληνισμού με τη Δύση, που μπορεί κανείς να παρατηρήσει ακόμη πιο έντονα στα μεταγενέστερα χρόνια, όταν αρχίζει η ελληνική διασπορά, το φαινόμενο της ελληνικής διασποράς, αν θέλετε εξοικείωση, Έλληνες ασκούν πλέον τις δραστηριότητές τους την εποχή της τουρκοκρατίας σε επίνεια ή σε μεγαλοπόλεις της Δύσης. Και μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, οπωσδήποτε, προκύπτει μια ιδιαίτερη συμβολή στην προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης. Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, σημαντικός αριθμός προσωπικότητων και αξιωματούχων του Βυζαντίου θα καταφύγουν στην οίκια της Βυθινίας, 250 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης, όπου και θα ιδρυθεί το κράτος της Νικαίας. Δεσπόζουσα προσωπικότητα αυτής της περίοδου θα αναδειχθεί ο Θεόδωρος Λάσκαρης, λαμπρός δεσπότης της νεοειδρυθής αυτοκρατορίας.
Εδώ θα σχεδιαστεί και θα προετοιμαστεί κάτω από μακρόχρονους και σκληρούς αγώνες η ανακατάληψη της βασιλεύουσας. Εγχείρημα που εν τέλει θα λάβει χώρα στα 1261. Η Νίκαια δεν ήταν μια τυχαία επαρχία. Από την αρχαιότητα ακόμη υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο και μεγάλος μετακομιστικός και συγκοινωνιακός σταθμός. Επί Ανδριανού χτίστηκαν ισχυρά τείχη, καταστώντας την ένα απόρθητο φρούριο. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η Νίκαια, ως επαρχία πλέον της Ποντικής, αποτελούσε εκκλησιαστικό κέντρο μητροπολιτικής ακτινοβολίας και ως εκ τούτου προεκρίθη ως τόπος συγκλήσεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Το ίδιο θα επαναληφθεί και αργότερα. Συγκεκριμένα στα 787 συνεκλήθη εδώ η ιστορική 7η Οικουμενική Σύνοδος, κατά την οποία αποφασίστηκε η αποκατάσταση της λατρείας των εικόνων. Με κέντρο την Νίκαια, οι Βυζαντινοί θα καταστρώσουν ένα σχέδιο αντεπίθεσης μπροστά στον κίνδυνο γενικής δυτικοποίησης της αυτοκρατορίας. Το σχέδιο, εκτός των άλλων, συμπεριελάμβανε τη συγκρότηση μικρών ελληνικών κρατηδίων, των γνωστών δεσποτάτων, με αυστηρά ορθόδοξο προσανατολισμό. Έτσι, στα ήδη υπάρχοντα ανεξάρτητα βασίλεια, όπως εκείνο της Ευξενοπονδιακής Τραπεζούντας και της Κύπρου, δημιουργούνται νέα, αρχικά στην παλαιά Ήπειρο Θεσσαλία και αργότερα στο Μοριά. Αυτά τα νέα κρατήδια, οι στυλοβάτες της Ορθόδοξης πίστης, έμελε να γίνουν φυτώρια όπου θα ανθίσει η φυσιογνωμία του νεότερου ελληνισμού. Κάτω από το βάρος των γεγονότων, η ιδεολογία της αυτοκρατορίας θα χάσει την παλαιά έγλη και ισχύ της. Ο Βυζαντινός άνθρωπος αυτής της εποχής, ζώντας μέσα σε συνδρίμια, θα αρχίσει να σκέπτεται τις αρχαίγονες ρίζες του. Ήταν η στιγμή όπου η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης κατέστη ένα θεμελιώδες συμβάν της νεότερης μοίρας του ελληνισμού. Κοιτάζοντας κανείς τα γεγονότα και κρίνοντας συνολικά την τέταρτη σταυροφορία, θα μπορούσε να επιχειρήσει κάποια συμπεράσματα. Καταρχήν ότι το όλο εγχείρημα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απαρχή του ιμπεριαλισμού, ως όρου, ο οποίος βεβαίως δεν υφίσταται εκείνη την εποχή, αλλά έχουμε ένα πρώιμο στίγμα ιμπεριαλισμού, το οποίο υποδηλώνεται μέσα από την τέταρτη σταυροφορία. Παρατηρούμε τον κατακερματισμό του Βυζαντίου, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τις πολιτικές αντιθέσεις που την αποδυναμώνουν. Παρατηρούμε επίσης την μη εκόλαψη ακόμη της εθνικής ιδέας, η οποία, όπως θα διαπιστώσουμε, αρχίζει να διαμορφώνεται σε πολύ πρώιμα στάδια όταν θα επανέλθουν οι παλαιολόγοι στην εξουσία και διαχρονικά στην τουρκοκρατία κυρίως η εθνική ιδέα παίρνει απρόβλεπτες διαστάσεις και ταυτιζόμενη με μια ιδιότυπη πολιτική ωριμότητα με αρκετές επιδράσεις από τη Δύση, προετοιμάζει τον ελληνισμό ως έθνος να βαδίσει προς την ιδέα της κρατικής αυθυπαρξίας.